είμαστε πως είσαστε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει σήμερα, επόμενη μέρα, με το Δημήτρη για να πάμε σε πάρτι, γιατί σήμερα η μέρα μας είναι full στο πάρτι. Πρέπει να πάω το Δημήτρη, να κάτσω μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να γυρίσω, να αντίσω τη Μαρία και να φύγω μετά για το επόμενο που είναι 3,5 ώρα. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, το βίντεο μας σήμερα είναι μαμά σε full party, all day long. Λοιπόν, όταν συσχαθήκαμε, που ήταν ας πούμε γενικά σε ένα... Το πάρτι της Μαρίλιας εχθές ήταν σε μια γνωστή περιοχή, ρε παιδί μου, και πολύ έχει κόσμο, φανταστείτε. Ναι, φανταστείτε τώρα, στο Δημήτρη σήμερα, που είναι κέντρο Αθήνα και δεν έχω ιδέα. Ξέρω συγκεκριμένα πράγματα. Πιστεύω θα φτάσουμε στη σωστή μας ώρα, θα δούμε. Και... δεν ξέρω, παιδιά, αυτά τα πάρτι με σκοτώνουν, δεν ξέρω για εσάς, γράψτε μου στα σχόλια. Εμένα αυτά τα πάρτι με σκοτώνουνε και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και τα πάρτι. Να πείστε αυτό. Απίστευτο. Κάθε Σαββατοκύριακο και ένα πάρτι. Φωνές, φασαρίες, χαμός. Υποχρεώσεις. Πότε ήτανε που πηγαίναμε και βγαίναμε και ξενυχτάγαμε. Και τώρα βγαίνουμε. Αλλά βγαίνουμε για άλλους λόγους, έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα, δεν αφήσεις να παρκάρεις εδώ στο Κυψέλη. Λοιπόν, πάρτι νούμερο 1 τελείωσε. Γυρνάμε σπίτι, ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι μια ωραία εναλλακτική λύση λοιπόν το θέατρο, ήταν φανταστικό, δεν μας επέτρεψαν όμως να τραβήξουμε βίντεο καθόλου, μόνο την ώρα που θα ήταν στη σκηνή τα παιδιά, τα δικά μας. Απαγορευόταν να τραβήξουμε, οπότε δεν σας έχω τραβήξει πλάνα μέσα από το θέατρο, αλλά... ήτανε παιδιά φανταστικό, τα παιδιά ηθοποιοί κάνουν καταπληκτική δουλειά με τα παιδιά. Δημήτρη μου, σου άρεσε το θέατρο? Α, ο Δημήτρης μου τώρα είναι στεναχωρεμένος γιατί το πήρα νωρίτερα, γιατί πρέπει να πάμε και στο πάρτι νούμερο 2, το οποίο είναι από το εναλλακτικό, από το θέατρο, θα περάσουμε και θα πάμε σε disco party της Μαρίλιας. Οπότε τα λέμε από εκεί. Και εδώ περιμένουμε το φανάρι να ανάψει. Έχει λίγο κίνηση σήμερα, παρόλο που είναι Κυριακή. Κουράστηκα με τα πάρτι. Εσείς τι γνώμη έχετε για τα πάρτι? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Σας κουράζουν και εσάς? Εμένα πάρα πολύ πια. Δεν έχω αντοχές πια για πάρτι. Οπα, πράσινο. Λοιπόν, κοντεύουμε να φτάσουμε στο σπίτι. Αφήνω το μικρό, παίρνω τη μεγάλη και φεύγω κατευθείαν. Δεν προλαβαίνω ούτε δηλαδή να πάω, ξέρετε πού. Δεν προλαβαίνω, γιατί ήδη μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη της γης. Γιατί μέχρι να το βρω εγώ έχει μία διαδικασία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα έρχεται σούπερ βιντεάκι, γιατί θα κάνω μία αλλαγή και ελπίζω να σας αρέσει και ελπίζω να με κράξετε. Πάντως θα κάνω μία μεγάλη αλλαγή αυτή την εβδομάδα σε ένα βίντεο που έρχεται, ελπίζω να σας αρέσει και ανυπομονώ να σας το δείξω πραγματικά. Μπορείς και πιο δυνατά να το πεις, Δημήτρη. Πήραμε τα γύρω κάσκρο και πάμε παραπέρα. Όχι πήραν, τύρανη, μωρό μου. Αέρα, αέρα, αέρα. Πολύ χριστουγεννιάτικο τραγούδι το παιδί μου, τα αγαπάω. Κόριστο. Πιο δυνατά τώρα. Το δίκιο γιατί. Σαν πελαγός που σκάνει. Το δίκιο για κοιλά.
φουσκώνει. Πήραμε καγέρα κάστρο και πάμε παραπέρα. Γλιτώνεται αέρα, αέρα. Παιδιά, είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός, σας το λέω. Ξέρει όλα τα, αυτά τα τραγούδια, τα λατρεύει, τα λατρεύει. Συγκλονιστικός είναι. Στις σφαίρες. Λοιπόν, σταματήσαμε και στο περίπτερο, γιατί το Δημητράκο μου τον πήρα νωρίς από το τικί μου, στεναχωρέθηκε. Πήραμε κίτκα, την καινούρια, δεν την έχει ξαναφάει κανείς άλλος. Και πήραμε και δωροσακούλα, να πάμε να την ανοίξουμε τώρα στο σπίτι, να δούμε τι έχει μέσα και να φύγουμε. Θα σας αφήσω. Εκατό φορές, ναι, θα το κάνουμε μόλις τελειώσω. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, γιατί πεινάω υπερβολικά. Είμαι, όπως βλέπετε, υπερβολικά κουρασμένη από τα πάρτι που πήγα σήμερα. Ήτανε full. Και θα φάω κάτι ελαφρύ πυρά για το βράδυ. Θα σας το δείξω. Δεν πήρα σουβλάκι, Μαρίλια. Εγώ δεν τρώω και σουβλάκια. Αλλά πήρα αυτό, παιδιά, το οποίο είναι, θα σας το δείξω τώρα, μήπως δεν ντρέπομαι. Δεν υπάρχει λόγος ντροπής. Είναι αυτό εδώ, παιδιά. Το οποίο είναι με καλαμάκι, είναι σαν σουβλάκι, αλλά σε αυτό εδώ το ψωμί. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω για να το φάω, μη τρώω και μασάω και με βλέπετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο και να πατάτε το καμπανάκι, παιδιά. Καμπάει, καλό βράδυ.